Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε για άλλη μια φορά στις εικόνες. Για σήμερα έχω να σας παρουσιάσω έναν προορισμό, ο οποίος κυριολεκτικά ξετρελαίνει όλους τους ταξιδιώτες. Ξέρετε, εδώ οι τουρίστες έρχονται για να ζήσουν το προσωπικό τους παραμύθι. Είναι ένας προορισμός που δεν μοιάζει με κανέναν. Έχει εξωτικά στοιχεία και κοσμοπολίτικα. Είμαι βεβαίως στο Μαρόκο και μια εκπομπή για αυτήν την καταπληκτική χώρα έχει ήδη ξεκινήσει και είναι όλη δική σας. Βεβαίως, πρώτος σταθμός μας, το μοναδικό Μαρακές. Το Μαρόκο είναι για εμένα ένα ταξιδιωτικό παραμύθι που με παραπέμπει στις χίλιες και μία νύχτες της Ανατολής. Το Μαρόκο είναι μια χώρα που σίγουρα δεν μοιάζει με καμιά. Είναι στην Αφρική, αλλά δεν είναι αφρικάνικη. Είναι χώρα φανατικά θρησκευτική, αλλά και μοντέρνα. Το Μαρόκο είναι μια πολύχρωμη χώρα με μοντέρνες αλλά και μεσαιωνικές πόλεις με ιστορία εκατοντάδων χρόνων. Είναι μια πανέμορφη χώρα με ψηλά βουνά αλλά και απέραντη έρημο. Έχει παραλίες με πεντάστερα ξενοδοχεία και δεδαλώδη παζάρια που τρέβεις να χάνεσαι. Το Μαρόκο, ό,τι και αν αναζητά ο ταξιδιώτης, θα το συνεπάρει, θα τον μαγέψει, θα τον κάνει να νιώσει γοητευμένος από ένα προορισμό που είναι για τολμηρούς και υποψιασμένους ταξιδιώτες. Εντυπωσιακά χρώματα, μυρωδάτες αγορές μπαχαρικών, αμόλοφη παλάτια Ριάντ. Το Μαρόκο είναι ένας πολυδιάστατος τόπος με παράδοση και κουλτούρα και σαφέστατες επιρροές της Δύσης. Πρόκειται για μια αφρικανική χώρα με ανατολίτικο χαρακτήρα. Ένα θεωρώ σίγουρο. Μόλις πατήσει ο ταξιδιώτης το πόδι του στο Μαρόκο, θα εκπλαγεί ευχάριστα. Η αίσθηση θα είναι μοναδική και αληθινά πρωτόγνωρη. Εμείς με τις εικόνες είχαμε τη μοναδική ευκαιρία να ανακαλύψουμε αυτόν τον προορισμό και να ζήσουμε όλες τις ομορφιές του. Ταξιδέψαμε στο εξωτικό Μαρακές, την παραλιακή Καζαμπλάνκα, την αυτοκρατορική Φεζ και την πρωτεύουσα Ραμπάτ. Όλες οι πόλεις είχαν την ομορφιά και τη γοητεία τους. Όμως πιστεύω ότι για να καταλάβεις Μαρόκο, πρέπει απαραίτητα να ξεκινήσεις από την πόλη των Κήπων και των Φινίκων. Έναν τόπο εξωτικό και ταυτόχρονα πικάντικο. Ένα ταξίδι στο Μαρακές έχει ήδη ξεκινήσει. Το Μαρακές υπήρξε ανέκαθεν δημοφιλής προορισμός για εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που κατακλείζουν την πόλη, η οποία, να σημειώσουμε, είναι κτισμένη στη σκιά της σχεδόν πάντα χιονισμένης οροσειράς του Άντλαντα, δίπλα ακριβώς σε ένα δάσος από χρωμαδιές. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Μαρόκου μετά την Καζαμπλάνκα και βρίσκεται στα νοτιοδυτικά της χώρας. Τα κόκκινα τείχη που περιβάλλουν την πόλη, οι πύλες ισπανομαυριτάνικης τεχνοτροπίας, τα υπέροχα ξενοδοχεία, τα Ριάντ, οι κήποι, οι αγορές, οι πλατείες, το ιστορικό κέντρο της πόλης αποτελούν μερικά μόνο από τα αξιοθέατα που θα δούμε μαζί και που κάνουν το Μαρακές μοναδικό. Η βόλτα με την παραδοσιακή άμαξα θα μας έβαζε για τα καλά στα μυστικά και τις ομορφιές της πόλης. Ήταν ο ιδανικός τρόπος για να ξεκινήσουμε το ρεπορτάζ. Νομίζω, παιδιά, πως είναι πολύ ωραία ιδέα να δείτε την πόλη του Μαρακές με αυτήν εδώ την παραδοσιακή άμαξα.
Εγώ με το που πάτησα το πόδι μου σκέφτηκα πώς θα πάρω μια πρώτη γεύση της εξωτικής γοητείας του Μαρόκου. Τώρα μπαίνουμε μέσα στην παλιά πόλη και αυτή εδώ είναι η περίφημη Κάσμπα. Δηλαδή, η περιτυχισμένη παλιά πόλη. Σε κάθε γωνιά θα βλέπετε τζαμιά που έχουν ιστορία 200-300 ετών. Παλιά αρχοντικά που έχουν γίνει ξενοδοχεία. Μικρές αγορές. Σουκς. Εστιατόρια. Παλιά καφενεία. Κοιτάξτε τι ωραίο αυτό. Ξέρετε, αυτή η πόλη γοητεύει τους επισκέπτες της εξαιτίας της παραμυθένιας αντίληψης που έχει. Σε κάθε γωνιά το μάτι σου πέφτει σε παλιά κτίρια, σε παλιά ριάντ, σε τεράστια αρχοντικά, τα οποία σε ταξιδεύουν σε εντελώς άλλες εποχές. Το Μαρακές περικλείεται σε μήκος 10 περίπου χιλιόμετρων από εντυπωσιακά οχυρώματα. Τα τείχη, ύψους 8 έως 10 μέτρων, διαθέτουν 10 μνημειώδεις πύλες ισπανομαυριτάνικης τεχνοτροπίας. Ξέρετε, η λέξη Μαρακές στη βερβερίνικη διάλεκτο σημαίνει πόλη του Θεού. Τυχαίο, δεν νομίζω. Πάντως, είναι μια πόλη που ξεχυλίζει από ατμόσφαιρα και άρωμα. Θα σας συναρπάσει από την πρώτη στιγμή που θα την αντικρίσετε. Εγώ είμαι βέβαιος πως θα μου αρέσει το Μαρακές, διότι έχει στοιχεία που το κάνουν αληθινά μοναδικό. Τα τείχη χτίστηκαν στις αρχές του 12ου αιώνα, αναδιαμορφώθηκαν το 18ο αιώνα όσο μεγάλωνε η Μεντίνα, δηλαδή η παλιά πόλη. Το Μαρακές είναι ένα αληθινά πολύτιμο δείγμα εξωτισμού με επιρροές από τη Δύση αλλά και την Ανατολή. Αυτό το βλέπετε σε κάθε γωνιά αυτής της πόλης. Βλέπουμε ροδοκόκκινες αποχρώσεις παντού, στα τείχη της πόλης, στα ξενοδοχεία, στα κτίρια και ένα μείγμα αρχιτεκτονικής, αραβικής και ανδαλουσιανής. Οι Φοίνικες φυσικά είναι παντού, κοιτάξτε, παντού. Ο γύρος των τειχών ξεκινάει από την πλατεία Ελευθερίας και διαρκεί σχεδόν μία ώρα απόλαυσης. Εκτός όμως από τη βόλτα στην παλιά πόλη, η άμαξα μας βάζει μέσα και στις ακριβές συνοικίες της νέας πόλης του Μαρακές. Ξέρετε, το Μαρακές υπήρξε μια τεράστια αυτοκρατορία για δύο τουλάχιστον αιώνες. Ήταν κάποτε ο ομφαλός του κόσμου, λέγανε εδώ οι κατοικοί του. Τώρα ακριβώς απέναντί μου θα δείτε το θέατρο της πόλης. Κοιτάξτε. Ξέρετε, είναι μια πόλη των έντονων αντιθέσεων, έτσι. Εκεί που στον δρόμο βλέπεις μια Rolls Royce, ακριβώς δίπλα θα περνάει ένα γαϊδουράκι που μεταφέρει εμπορεύματα. Κοιτάξτε, μην το ψάχνετε. Στο Μαρακές σας υπόσχομαι ότι θα ζήσουμε όλοι μαζί ένα παραμύθι. Θα είναι οι χίλιες και μία νύχτες. Να, εδώ μας παρακολουθεί και ο βασιλιάς. Να το. Του Μαρόκου. Κοιτάξτε, τώρα που περνάμε από τη νέα πόλη, προσέξτε τα εστιατόρια που είναι πάνω στον πεζόδρομο, πόσο δυτικό κάνουν το Μαρακές. Το Μαρακές, φίλοι μου, πρέπει να το απολαμβάνετε και να μην χάνετε ούτε λεπτό στο ξενοδοχείο σας. Είναι κάτι που δεν θα το ξαναζήσετε ποτέ στη ζωή σας και καλό θα είναι όσες μέρες και αν έχετε, να τις αφιερώσετε στο ψάξιμο και στον ποδαρόδρομο. Η περιοχή που είμαστε τώρα με την άμαξα, αληθινά δεν υπάρχει. Δηλαδή, okay, οι άνθρωποι έχουν κάνει τα απίθανα με βίλες, απίστευτες πολυκατοικίες, ξενοδοχεία 5 αστέρων.
ένα καταπληκτικό ξενοδοχείο, παιδιά. Κοιτάξτε το λίγο. Περπέρ, Μαρακές. Βρισκόμαστε ακριβώς έξω από τα τείχη της πόλης. Κοιτάξτε λίγο. Το Μαρακές είναι μια περιτυχισμένη πόλη, όχι ολόκληρη, αλλά η παλιά του πόλη βεβαίως, έτσι. Εδώ μέσα κρύβονται όλα τα μυστικά και όλη η μαγεία του συγκεκριμένου προορισμού. Μετά τη βόλτα με την άμαξα, σειρά είχε το περίφημο Κουτούμπια, ένα από τα πιο μεγάλα τζαμιά της μουσουλμανικής Δύσης. Τζαμί Κουτούμπια. Είναι το σήμα κατά τεθέν εδώ του Μαρακές. Με βάση αυτό το συγκεκριμένο τζαμί, όλα αρχίζουν και γυρίζουν γύρω. Η Τζαμάα el-Fna μπροστά μας, στο δεξί μου χέρι η παλιά Μεδίνα, όλες οι αγορές γύρω από εδώ πέρα. Από εδώ ξεκινάνε όλα, τα πάντα. Ελάτε να το δούμε. Πρόκειται για ένα τζαμί πανέμορφο, το οποίο παντρεύει την εμφανή απλότητα με τη θαυμάσια επιδεξιότητα και τη διακριτική πολυτέλεια. Ξέρετε, μου αρέσει το Μαρακές γιατί είναι μία ανοιχτή πόλη. Δεν κλείνεται από πουθενά. Ειδικά το κέντρο της, το παραδοσιακό, που ξεκινάνε όλα τα σούξ και όλες οι παλιές αγορές, είναι χάρμα οφθαλμών. Είναι σαν να μπαίνει σε μία εντελώς διαφορετική ατμόσφαιρα από αυτήν που έχει συνηθίσει. Και κοιτάξτε λίγο το μινάρε του τζαμιού και κοιτάξτε. Αληθινά είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Εκεί θα συναντήσετε και τους περίφημους γκεράμπ με τις χάλκινες καμπάνες τους. Μιλάμε φυσικά για τους πιο γραφικούς μικροπολιτές στο Μαρακές. Λοιπόν, εδώ κοιτάξτε παιδιά, αυτός εδώ είναι νερουλάς όπως ήταν εκείνη την περίοδο. Δηλαδή, βαράει το καμπανάκι, ας το λίγο. Βαράει το καμπανάκι, ωραίος. Μου πάει. Όχι, my friend. No problem. Και no problem, λεφτά θέλουν όλοι να ξέρετε, no problem. Καληνύχτα. Εδώ εικόνες και no problem με νερουλάδες. Λοιπόν, αυτοί εδώ ήταν οι νερουλάδες και ερχόντουσαν όλοι από το παζάρι και τους δίνανε νερό σε αυτά εδώ πέρα. Τα ποτηράκια. Άκου τώρα. Παιδιά, είδατε. Είδατε πως δίνανε νερό εκείνη την περίοδο. Βλέπετε πως δίνανε νερό εκείνη την περίοδο. Το βλέπετε. Ε? Απίστευτο. Δεν κάνω πλάκα, μιλάω σοβαρά. Νερό έχει εδώ πέρα ο άνθρωπος μέσα. Και πουλάγαν το νερό. Thank you my friend. It's okay, thank you very much. Δεν ξέρω τι νερό είναι αυτό και αυτό δεν το πίνω. Το καπελάκι μου πάει, πώς με βλέπετε. Λοιπόν, αν έρθετε εδώ στο συγκεκριμένο τζαμί, εδώ, θα κάνετε παρέα με αυτούς εδώ τους τύπους, τους φοβερούς. Το επάγγελμα του νερουλά δεν είναι δύσκολο, αλλά απαιτεί γερούς ώμους και πόδια. Τα σύνεργά τους ένα χάλκινο κύπελο και ένα τριχωτό ασκί για το νερό. Μετά τους φίλους μου νερουλάδες, είχε φτάσει η ώρα για το πιο σημαντικό και εντυπωσιακό ρεπορτάζ στο Μαρακές. Η περίφημη Τζαμάα el-Fna ήταν εκεί έτοιμη να μας αποκαλύψει τα μυστικά της. Πρώτα απ' όλα θα παίρναμε γεύση της πλατείας από ψηλά, με μια πανοραμική άποψη. Πού είμαι? Στο καφέ de France και από εδώ βεβαίως έχουμε την καλύτερη πανοραμική θέα στην Τζαμάα el-Fna. Λοιπόν, παίρνουμε μια πρώτη γεύση από ψηλά, από την αυλή των θαυμάτων και σε λίγο κατεβαίνω κάτω, μόλις πέσει λίγο ακόμα ήλιος και σας έχω το καλύτερο ρεπορτάζ για τη συγκεκριμένη περιοχή. Στη σκιά του Κουτούμπια είναι το μεγάλο τζαμί και μπροστά από αυτό η περίφημη Τζαμάα el-Fna. Ο κόσμος των θαυμάτων απλώνεται μπροστά μας. Πρόκειται για μια πλατεία μοναδική παγκοσμίως, όπου εδώ, ξέρετε, παλιότερα γινόντουσαν εκτελέσεις. Βάζανε, λέει, τους κατάδικους στο χώμα και τους πέραν το κεφάλι. Είναι μια θαυμάσια πλατεία, είναι μια πλατεία που συγκεντρώνει όλη τη δύναμη του Μαρακές και σας πληροφορώ ότι αν δεν έχετε έρθει σε αυτήν την πλατεία, συγγνώμη, δεν έχετε δει ούτε Μαρόκο, ούτε Μαρακές.
με το Κοτόπουλο στο κεφάλι. Εγώ σας το λέω, στην Τζαμάα el-Fna θα τα δείτε όλα. Βεβαίως όλα έχουν την πληρωμή τους εδώ, δεν είναι τίποτα τζάμπα. Θα πρέπει να είσαστε γεμάτοι με κέρματα για να πληρώνετε αυτούς τους ανθρώπους. Κοίτα φάτσα ρε, κοίτα φάτσα. Θέλω, όταν είσαστε στο εξωτερικό και πληρώνετε σε οποιοδήποτε κατάστημα, δεν θα αφήνετε ποτέ την κάρτα από τα χέρια σας. Ό,τι και να σας πει ο υπάλληλος, να σας πάρει την κάρτα για να τη χρεώσει και να σας την επιστρέψει, δεν θα τον αφήσετε ποτέ. Θα ακολουθείτε πάντα την κάρτα. Είναι πάρα πολύ εύκολο να σας την αντιγράψουν και να χρεωθείτε την ίδια στιγμή υπέρογκα ποσά. Και μετά, άντε να βρεις αυτόν που σου έχει κάνει τη ζημιά. Θα καταστραφεί το ταξίδι σας. Η κάρτα δεν φεύγει ποτέ από τα μάτια σας. Ποτέ. Η πλατεία είναι το σημείο συνάντησης των χωρικών και των εμπόρων από Μεγάλο Άτλαντα, το Νότιο Μαρόκο και φυσικά όλων των αδιάκριτων δυτικών που πληρώνουν και τα έξοδα όλων των μικροπολιτών που αποτελούν και την ψυχή της πλατείας. Ξέρετε, όσο περνάει η ώρα και ο ήλιος δει, τόσο τα χρώματα γίνονται πιο σαγηνευτικά στη συγκεκριμένη πλατεία. Είναι ένα χάρμα οφθαλμών. Σας πληροφορώ ότι ζούμε ένα παραμύθι. Έχουμε πάει σε άλλη χρονική διάσταση. Είμαστε πίσω 150-200 χρόνια, όπως ήταν τότε η Jemaa el-Fna, έτσι. Σε αυτή την τεράστια πλατεία σχηματίζονται πηγαδάκια από περίεργους που διαλύονται σαν το καπνό όταν ολοκληρωθεί το κάθε σόου. Τίποτα δεν φωνάζει Μαρακές όσο η κεντρική πλατεία της Μεντίνας όπου χτυπά ο παλμός της πόλης. Πάγκοι με παραδοσιακές μαροκινές νοστιμιές, γητευτές φιδιών, πλανόδι με μαϊμούδες, ακροβάτες, ταχυδακτυλουργοί, μουσικοί, χορευτές, χαρτορίχτρες, παραμυθάδες δημιουργούν ένα απίστευτο σκηνικό στην πλατεία σύμβολο. Σκεφτόμαστε ότι βιώνουμε την πιο μεγάλη παράσταση παγκοσμίως στο πιο παράξενο υπαίθριο θέατρο του κόσμου. Όχι κόμπρα ρε φίλε. Παναγία μου. Αηδία. Κις. Όχι, πάρτο ρε εσύ. Πάρτο εσύ. Μεγάλη ατραξιόν είναι και οι γητευτές των φιδιών. Πάντως το συνέστημα του φόβου να έχεις μια κόμπρα στο λαιμό σου περασμένη σαν κολιέ δεν ξεπερνιέται με τίποτα. Παιδιά, οι γητευτές των φιδιών είναι αυτοί. Απλώνουν τα φίδια εδώ πέρα κόμπρες και τα λοιπά. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται. Και είναι βεβαίως τουριστική ατραξιόν. Τώρα αυτά τα φίδια εγώ δεν ξέρω τι είναι ακριβώς, αλλά είναι και λίγο αηδιαστικά για να σας πω την πικρή αλήθεια, έτσι. Θα το λέμε και αυτό. Κοιτάξτε. Με τον ήχο της μουσικής τι κάνει η κόμπρα, κοιτάξτε. Στην Jemaa el-Fna ψαρεύεις κιόλας σε κάποιες περιπτώσεις. Τύχη έχουν όσοι ξέρουν καλά από καλάμι. Λοιπόν, εγώ δεν ήμουν καλός ψαράς. Ελπίζω η Βάσο να είναι καλύτερη. Γεια σε εδώ, Βασούλα μου. Έτσι και τα καταφέρει Βάσο και ξεφτυλιστώ στην Jemaa el-Fna θα γίνει ο κακός χαμός. Όχι, το πιάσε, το πιάσε, δεν πιστεύω, σήκωσέ το. Το πιάσε, μπράβο, μπράβο, ρε Βάσο φοβερή. Άλλο αξιοθέατο, κορυφαίο της πλατείας, είναι και οι μαϊμούδες που όμως δεν είναι πάντα και τόσο φιλικές. Ούτε και πειθαρχούν σε ό,τι τους λέει το αφεντικό τους. Η συνεργάτη δάμου, η Βάσο, είχε μια τέτοια εμπειρία. Και φτάσαμε στις περίφημες μαϊμούδες της Jemaa el-Fna. Ωρε Παναγία μου, ρε εσύ Βάσο, πώς το αντέξεις αυτό. Δεν θα σου ρίξει μια σφαλιά γι' αυτό. Η μαϊμού, μπορεί να σε φτύσει κιόλα. Μαϊμούν, χάζει. Πώς είναι ρε εσύ. Κοίταξε λίγο, τι καλή που είναι. Δεν μπορώ φίλε, εγώ τις χαίρομαι τις μαϊμούδες. Εγώ καθόλου. Αγάπη μου.
Παιδιά, αυτά και άλλα πολλά θα δείτε στην Τζαμά Ελφνά. Το βλέπω. Ωραία, Παναγία. Πώς το αντέχει, ρε εσύ. Σήμα κατά τεθέν του Μαρακές είναι και τα τατουάζ με χένα. Κάποτε τα σχέδια λειτουργούσαν ως αναγνωριστικά της φυλής στην οποία άνοικε η γυναίκα. Σήμερα έχουν καλοπιστικό χαρακτήρα και διώχνουν και το κακό μάτι. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να κάνουμε χένα, φυσικά που αλλού, στο Μαρόκο και στην πλατεία Τζαμά Ελφνά. Τα σχέδια που αποτυπώνονται στο δέρμα με χαρκούς απεικονίζουν γεωμετρικά σχήματα με άπειρους συνδυασμούς. Το χαρκούς, που είναι παραλλαγή του τατουάζ, είναι προσωρινό, ξεφλουδίζει και πέφτει, αφήνοντας στο δέρμα ένα σκουρόχρωμο ίχνος. Αποκλείεται να έρθετε στο Μαρακές και να μην το δοκιμάσετε. Αυτό όμως το έκαναν κυρίως οι γυναίκες πριν το γάμο τους. Πριν δηλαδή παντρευτούν, έπρεπε να κάνουν αυτό εδώ το τατουάζ. Το τατουάζ χένα. Άρα προστατεύει για το κακό μάτι αυτό δηλαδή. Ακριβώς. Είναι για το μάτι, είναι για καλή τύχη. Το κάνουν όλες οι γυναίκες, κυρίως όμως πριν το γάμο. Έτσι λοιπόν έλεγε η παράδοση. Λοιπόν, εδώ η Βάσο μας έκανε ένα φοβερό τατουάζ από χένα. Το οποίο έγινε σε χρόνο μηδέν από αυτήν την υπέροχη έμπειρη κυρία. Νάτι. Και μας χαιρετάει κιόλας, αποκτήσαμε και φιλικές σχέσεις. Και είναι υπέροχο, Βασούλα μου. Κατά τη διάρκεια της παραμονής μας στην πλατεία, κάναμε και βόλτα με παγόνια. Ατραξιόν της βραδιάς έγινε και η Βάσο, η οποία βάλθηκε να διαγωνιστεί στο χορό με τους πρωταγωνιστές της πλατείας. Πλάκα είχε και όταν μια τοπική χαρτορίχτρα μας είπε τη μοίρα μας και το ριζικό μας. Ασίτινελα. Ασίτινελα. Οκ. Πρέπει να πεις αυτά για να ξεκινήσεις να σου λέει τα χαρτιά. Είναι οι χρυσές λέξεις. Δεν κάνω δημόσιες σχέσεις. Ορίστε, μου βρίσκει πράγματα η γυναίκα. Μου λέει ότι κάνω δουλειά με περιοδικά, παιδιά. Ότι είμαι εκδότης. Το βρήκε. Yes. Μας τα είπε όλα η γυναίκα, τι άλλο θέλετε. Και έρωτα θα έχουμε και καλή δουλειά θα έχουμε, τίποτα άσχημο δεν θα έχουμε. Η ζωή είναι ωραία, προχωράμε. Τι άλλο. Τα είπε. Όχι, δεν του λες τίποτα. Μην εμπιστεύεστε γυναίκες. Μου κάνουν εντύπωση αυτές οι γυναίκες οι οποίες είναι ντυμένες με την μπούρκα από πάνω έως κάτω και πουλάνε διάφορα πραγματάκια εδώ πέρα στο μπαζάρι. Πολύ σκληρή διαπραγματεύτρια, έτσι. Πάρα πολύ. Πόσο τα πήραμε αυτά τώρα, 100. 10 ευρώ. 10 ευρώ. Αλλά κοίτα τώρα, δηλαδή αυτό που πες και εσύ. Πλάκα. Κύριε, είναι ωραία. Το ρεπορτάζ σε αυτή τη μοναδική και αξεπέραστη πλατεία ήταν το κάτι άλλο. Θα ξαναγυρνούσαμε για να σας δείξουμε το street food στην Τζαμά Ελφνά, αλλά και αυτό είναι μια άλλη τεράστια ιστορία. Προς το παρόν, αποχαιρετούμε τον παράξενο κόσμο της πλατείας και πάμε για άλλα ρεπορτάζ στο Μαρακές, που σε κάθε γωνιά του είναι αλήθεια κρύβει σιρήνες απόλαυσης. Την επόμενη μέρα το πρωί μας περίμενε για εξερεύνηση ένα παλάτι Ριάντ που δύσκολα μπορείς να μείνεις ασυγκίνητος μπροστά στην ομορφιά του.
Τώρα φίλοι μου, εδώ στο Μαρακές θα σας δείξω ένα καταπληκτικό παλάτι που λέγεται Bahia. Είναι από τα πιο καλοδιατηρημένα παλάτια και το φτιάξανε δύο βεζίριδες ακριβώς τον 19ο αιώνα, στις αρχές του 19ου αιώνα. Λοιπόν, εδώ που βρισκόμαστε είναι η πρώτη αυλή. Και τι γινότανε, θα σας εξηγήσω. Τα δωμάτια, που είναι αυτά εδώ που θα δούμε τώρα μαζί με τη Βάσο, βλέπαν ακριβώς την αυλή. Αλλά η αυλή είχε και κάτι άλλο συγκλονιστικό. Ελάτε να δείτε μαζί μου. Εδώ είχανε μπαλκόνια. Αυτά εδώ είναι μπαλκόνια. Είχανε δημιουργήσει δηλαδή χώρους που βλέπανε μέτωπο κατευθείαν απέναντι από τα δωμάτια και ακριβώς πάνω στον κήπο. Ένας σουλτάνος, ένας βεζίρης που σεβότανε τον εαυτό του στο Μαρακές στις αρχές του 19ου αιώνα, μέσα στο σπίτι του είχε οπωσδήποτε και το ξεχωριστό κομμάτι του χαρεμιού. Εδώ λοιπόν που είμαστε εμείς αυτή τη στιγμή μαζί με τη Βάσο, σας δείχνουμε το χαρέμι. Εδώ λοιπόν ήταν ο χώρος που περνούσαν τις ημέρες τους όλες οι γυναίκες του σουλτάνου, του βεζίρη, όπως θέλετε το λέμε για εκείνη την περίοδο. Απίστευτο. Αυτό το κομμάτι του παλατιού είναι το μέρος που έμενε ο σουλτάνος. Δείξτε μια ματιά. Κοιτάξτε λίγο. Αυτό κι αν είναι Ριάντ, έτσι. Τεράστιο. Εδώ λοιπόν έμενε ο σουλτάνος με τη βασική του γυναίκα. Το χαρέμι ήταν ακριβώς δίπλα και από εδώ θα δούμε τώρα μαζί τα κυρίως δωμάτια και φυσικά τον μεγάλο κήπο όπου βλέπουν όλα αυτά τα δωμάτια. Θέλω λίγο να καταλάβετε τη φιλοσοφία εκείνης εποχής. Βλέπετε λοιπόν ένα σπίτι, ένα ριάντ, το οποίο αντί να έχει προς τα έξω εικόνα, έχει προς τα μέσα. Το οικοδόμημα που έκτισε στα τέλη του 19ου αιώνα ο αληθινός άρχοντας του Μαρόκου εκείνη την περίοδο, ο Μπα Αχμέντ, περιλαμβάνει ένα κήπο έκτασης 8 εκταρίων που στεγάζει πολυτελή κρυφά διαμερίσματα τα οποία ανοίγονται σε εσωτερικές αυλές. Για περισσότερα από 5.000 χρόνια η μαροκινή αστική οικία των πλουσίων παραμένει αναλύωτη. Η τύχη από την πλευρά του δρόμου είναι ψηλή, με μικρά παράθυρα, αλλά πίσω από την σκύφα, δηλαδή την είσοδο, ανοίγεται ο παράθυρο. Εσωτερικές αυλές με στοές, κρυφά δωμάτια και τα περισσότερα να βλέπουν στον κήπο. Ολόκληρα τα παλάτια Ριάντ είναι ερμητικά κλειστά και αποκομμένα από τον έξω κόσμο. Εδώ είμαστε παιδιά. Μικρούλα τη βλέπω την κρεβατοκάμαρα του σουλτάνου. Ω, παιδιά, είναι φοβερή η τέχνη. Το μάρμαρο μαζί με το ξύλο και το πλακάκι κάνουν φοβερούς συνδυασμούς. Και εμένα μου αρέσει το γεγονός ότι έχουν παντρέψει όλα αυτά με τα πιτρόφυλλα. Ο Σουλτάνος λοιπόν κάθε πρωί που ξυπνούσε έκανε αυτήν ακριβώς την κίνηση. Έβγαινε από αυτήν εδώ την πόρτα και έβλεπε ακριβώς μπροστά του μια τεράστια αυλή. Θα μπορούσες δηλαδή να ήσουν μία από τις γυναίκες του χαρεμιού. Ναι, την ήμουν. Και καμάρι σου. Την ήμουν και καμάρι μου, γιατί όχι. Σοβαρά μιλάς. Ναι. Δεν θα ζήλευε τρε παιδί μου που ο Σουλτάνος θα έρχονταν σήμερα ξέρω να μην σε επιλέξει. Το να με έχει επιλέξει τώρα ο Σουλτάνος είναι μεγάλη τιμή των πραγμάτων. Οι γυναίκες στα χαρέμια παίζανε μπουνιές. Δεν μπορώ να φανταστείς. Ήτανε τρομερές οι τρίκες που γινόντουσαν. Αυτό θα συνέβαινε και πραγματικά επίσης. Θα κέρδιζες, πιστεύεις. Θα γινόσουν, ας πούμε, ξέρω εγώ, η αρχισουλτάνα. Το μόνο εύκολο. Άμα είστε αγωνιστικοί. Παιδιά, ακούστε τι λέει. Θα γινόταν, λέει, η αρχισουλτάνα. Δηλαδή αυτά δεν γίνονται. Φυσικά. Εγώ θα περίμενα να μου πεις ότι ρε Τάσο μου, όχι, δεν θα ήθελα να ήμουν μία από τις πολλές. Θα ήθελα ο άντρας μου να με έχει πλέξει μόνο εμένα, να μην πήγαινα με καμιά άλλη κτλ. Πρέπει να υπάρχει κίνητρο, καταλαβαίνεις. Να το κάνουμε λίγο πιο ανταγωνιστικό το πράγμα. Μάχη. Μάχη. Και ας κερδίσει η καλύτερη. Oh.
Λοιπόν, εδώ τι γινότανε. Εδώ ο Σουλτάνος διοργάνωνε τις δικές του βραδιές. Ερχόντουσαν οι φίλοι του με τις οικογένειές τους, τρώγανε, πίνανε κτλ. Σε αυτόν εδώ το χώρο. Αυτό εδώ που βλέπετε, τι νομίζετε ότι είναι? Αυτό εδώ που βλέπετε είναι το προσωπικό μπαλκόνι του Σουλτάνου και είναι έτσι όπως είχε φτιαχτεί εκείνη την περίοδο. Δεν έχουν αλλάξει απολύτως τίποτα. Κοιτάξτε. Το βλέπετε. Είναι σπάνιο να βλέπετε τόσο καλοδιατηρημένα αρχοντικά. Έτσι. Εδώ το έχουν προσέξει πάρα πολύ οι Μαροκινοί. Και γι' αυτό το συγκεκριμένο αξιοθέατο θεωρείται top of the top. Κοιτάξτε, οι κήποι όλοι φτάνουν στο φινάλε τους σε συντριβανάκια όπως αυτό και μετά σε μεγάλα σαλόνια όπως αυτό που θα δείτε. Είσαι έτοιμη να δούμε πού θα έμενε στο 19ο αιώνα? Έλα να σου δείξω εγώ που θα έμενα. Για πες. Καταλάβεις. Ναι, λοιπόν, καταλάβω, ναι. Από εδώ ξεκινάει το δωμάτιό μου, για να καταλάβεις. Έχω να πω ότι είναι καμιά 300 μέτρα από το δωμάτιο του Σουλτάνου πάντως, έτσι. Ήσουν ψηλά απομονωμένη. Όσο αξίζει σε μια γυναίκα του Σουλτάνου, στην πρώτη γυναίκα, στη μία και μοναδική. Σου άρεσε να είσαι Σουλτάνο? Να σου πω κάτι. Τι μουρμούρα ρε φίλε, δεν θα την άντεχα με τίποτα. Ναι, μουρμούρα πολύ, θα έπεφτε πολύ μουρμούρα. Για φαντάσου τώρα, θα ερχόταν η μία, θα μου έλεγε. Θα ερχόσουν εσύ, θα μου έλεγε για την άλλη. Θα ερχόταν η άλλη, θα μου έλεγε για εσένα. Όλα είναι σαν τον Bahia που παρακολουθήσατε μαζί μου, δηλαδή παλάτια, μουσεία, χωρίς ψυχή και δύναμη. Υπάρχει όμως και ένα Riad που σήμερα σφίζει από ζωή και γοητεύει με την ομορφιά του τον κάθε ταξιδιώτη. Το φοβερό είναι ότι σε αυτό το παλάτι μπορείς να μείνεις κιόλας. Τώρα φίλοι μου θέλω την αμέριστη προσοχή σας, διότι μαζί θα μπούμε σε ένα από τα πιο όμορφα, εντυπωσιακά, ιστορικά και απίθανα ξενοδοχεία παγκοσμίως. Είναι το Μαμούνια. Ξεκινάμε. Το ξενοδοχείο Μαμούνια που κατασκευάστηκε το 1923 είναι ένα από τα πολυτελέστερα στον κόσμο. Με το που περνάτε την είσοδο του ξενοδοχείου του Μαμούνια βρίσκεστε μπροστά σε έναν εκπληκτικό κήπο που είναι βεβαίως και τουριστικό αξιοθέατο, έτσι. Και να μην μένετε στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο θα πρέπει να έρθετε μόνο για τον κήπο, ο οποίος είναι αληθινά καταπληκτικός. Κοιτάξτε τον. Ο κήπος του διαμορφώθηκε τον 16ο αιώνα, όταν τότε το ξενοδοχείο ήταν παλάτι του Σίντι Μοχαμάτ, που έκανε δώρο το μέγαρο στον γιο του Μαμούν. Όπως καταλαβαίνετε, το κτίσμα οφείλει το όνομά του στον νεαρό άρχοντα. Η πρόσωψη του πολυτελούς ξενοδοχείου φέρει κλασικά στοιχεία της μαυριτάνικης διακόσμησης. Ζωγραφιστά ξύλα, ζελίκ, παραδοσιακά τόξα. Στο ξενοδοχείο έχουν φιλοξενηθεί και φιλοξενούνται ακόμη και σήμερα οι μεγαλύτεροι αστέρες της showbiz και της πολιτικής. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο ότι το Μαμούνια διακρίθηκε ως το νούμερο 1 ξενοδοχείο του κόσμου από το Condé Nast Traveler το 2018. Το θρυλικό Μαμούνια πρεσβεύει μια ολόκληρη κουλτούρα του Μαρακές. Σε ταξιδεύει μέσα στο χρόνο και σε καλεί να το ξαναεπισκεφθείς με την πρώτη ευκαιρία, έστω και για ένα καφέ. Ο Τάσος Δούσης και οι συνεργάτες του για την εκπομπή Εικόνες για ασυνήθιστα ταξίδια, εξωτικούς, δύσκολους προορισμούς για Ελλάδα, Ευρώπη, Ασία, Ανατολή εμπιστεύονται μόνο κορυφαίους ταξιδιωτικούς πράκτορες. Οργανώνουμε τα ταξίδια μας με τους έμπιστους συνεργάτες μας για να μην έχουμε προβλήματα και εκπλήξεις. Ακολουθήστε μας στο YouTube, στο Instagram και στο Facebook και κερδίστε παράλληλα πλούσια ταξιδιωτικά δώρα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Μπείτε στους διαγωνισμούς μας και κάθε εβδομάδα, εάν είστε ο τυχερός, θα κερδίσετε διαμονή σε πολυτελή ξενοδοχεία και ξενώνες σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ετοιμαστείτε να δούμε ένα πάρα πολύ όμορφο σοου εδώ στο Μαρακέσ που λέγεται Φαντασία. Ξεκίνησε ως ημέρα ανεξαρτησίας τη δεκαετία του 80, αλλά εδώ το έχουν κάνει την πιο σημαντική γιορτή, μία από τις πιο σημαντικές ατραξιών της πόλης. Ελάτε. Με αυτόν τον τρόπο σας υποδέχονται στην είσοδο ακριβώς ενός παλατιού μέσα στην έρημο. Εδώ τα κορίτσια φοράνε παραδοσιακές φορεσιές και μπορεί το σοου να σας φαίνεται λίγο τουριστικό, αλλά σας ενημερώνω ότι είναι πραγματικά υπέροχο. Αυτό είναι το Φαντασία. Ουσιαστικά φανταστείτε ένα παλάτι μέσα στην έρημο. Το έχουν κατασκευάσει όλο σκηνοθετικά 100%. Εδώ είναι η αρένα όπου γίνονται όλες οι δραστηριότητες, οι μάχες με τα άλογα, η αναπαράσταση του πολέμου, η βόλτα με τις καμήλες, τα πάντα. Εδώ δεξιά θα δείτε τώρα είναι η αίθουσα του φαγητού, θα το δείξω τώρα μαζί με τη Βάσο μου. Λοιπόν, Βάσο, έλα να το δείξουμε. Εδώ είναι, κοιτάξτε. Κοιτάξτε πόσο όμορφο παλάτι έχουν φτιάξει τύποι, το βλέπετε. Εδώ λοιπόν παίρνεις το δείπνο σου και παρακολουθείς το σοου. Αν θέλεις μπορείς να έρθεις για ένα ποτό ή αν θέλεις μπορείς να έρθεις και για φαγητό. Η κουζίνα είναι τεράστια, είναι 50 ευρώ το άτομο, αλλά τρως μέχρι σκασμού από αρνί, μέχρι τοπικές πίτες, γλυκά τα πάντα, έτσι. Αυτό το σημείο, παιδιά, στη Φαντασία είναι από τα πιο ωραία. Φωτιά, προσέξτε, και γύρω-γύρω σκηνές και τραπεζάκια. Πάρα πολύ όμορφες εικόνες. Μια γεύση της αραβικής αυθεντικής βερβερίνικης ψυχής, όπως ήταν πριν από 200-300 χρόνια ενδεχομένως. Κυρίως απευθύνεται σε ανθρώπους που θα πάνε στην έρημο, που δεν θα πάνε να δουν ασπαθές φυλές, που δεν θα μείνουν σε σκηνές βεδουίνων και τα λοιπά. Μπορεί να έρθουν μόνο στο Μαρακές. Οπότε σου λέει ότι σου προσφέρουμε για αυτήν την εμπειρία, καταλαβαίνεις. Τι είναι η φιλοσοφία. Από την παραδοσιακή κουζίνα, τα έθιμά του. Βλέπει την αναπαράσταση τη μάχη. Έχει τόσο πράγματα να δείξει. Κοίταξε, να σου πω ότι έχει αυτό το πράγμα εδώ γιατί είναι ωραία και γιατί έχει τόσο μεγάλη επιτυχία από το 80 και μέχρι σήμερα. Πρώτα απ' όλα, αυτό εδώ πέρα έγινε, δημιουργήθηκε. Ήταν μια ιδέα του βασιλιά για να γιορτάσουν την ανεξαρτησία του 56. Την πρώτη ανεξαρτησία του Μαρόκου από του Γάλλου. Έγινε πολύ πετυχημένα και από τότε το κάνουν συνέχεια. Και όπως καταλαβαίνετε, το γλέντι έχει ήδη ξεκινήσει με την αναπαράσταση βεβαίως ενός βερβερίνικου γάμου. Το σόι έρχεται από πίσω, εδώ είναι τα πρικιά. Και μιλάμε για πανηγύρι κανονικό και αστεία. Λοιπόν, πώς φάνηκε το σοου? Μου άρεσε πάρα πολύ. Σου άρεσε πάρα πολύ, ωραία. Ναι, πραγματικά. Δηλαδή, δεν γίνεται να έρθεις Μαρακές και να μην απολαύσεις αυτή την τόσο ξεχωριστή βραδιά. Τη βερβερίνικη. Ναι. Ναι, ωραία ήταν. Τουριστική, αλλά ωραία. Και φεύγουμε βεβαίως 5 λεπτά πριν τελειώσει το σο, όπως κάνουμε πάντα, για να γλιτώσουμε το χαμό που θα γίνει μετά. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται, πόσο κόσμο έχει.
Το φαγητό, όπως ξέρετε, στο Μαρόκο δεν είναι μία απλή υπόθεση. Είναι η ιστορία της χώρας. Οι κατακτητές άφησαν τη σφραγίδα τους και τις επιρροές τους στη μαροκινή κουλτούρα και φυσικά στην κουζίνα του Μαρόκου. Συγκεκριμένα, η κουζίνα του Μαρακές ταξιδεύει στους δρόμους των μπαχαρικών και της γλυκόξινης γεύσης. Το εστιατόριο που διαλέξαμε μαζί με τη Βάσο θα μας έβαζε σε αυτή τη διαδικασία. Έχουμε έρθει στο Μαραξί. Είναι ένα καταπληκτικό εστιατόριο το οποίο βλέπει σε θέα την Τζαμά Ελφνά. Αλλά πέρα από αυτό είναι και ένα εστιατόριο το οποίο ναι μεν είναι τουριστικό, δηλαδή έρχονται και τουρίστες, αλλά έχει βραβευτεί ως ένα από τα καλύτερα εστιατόρια του Μαρόκου για την τοπική κουζίνα του. Και ήρθαμε εδώ με τη Βασούλα. Θα δοκιμάσουμε και... πολύ ωραία πράγματα. Ωραία πράγματα. Έχουμε πάρει μενού degustation, δηλαδή να δοκιμάσουμε σχεδόν όλα τα πιάτα της βερβέρικης, της μαροκινής κουζίνας και ξεκινάμε με τα ορεκτικά, τα οποία βγάζουν μάτι, κοιτάξτε τα λίγο. Ναι, αυτό είναι ορεκτικό μαζί με σαλάτα. Είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων. Λοιπόν, εδώ στη μέση έχουμε τυροπιτάκια γεμιστά. Σαν φλογέρες τέλος πάντων. Ναι, ναι, ναι. Το πούμε δηλαδή. Είναι με τυρί, είναι με κιμά, είναι με κοτόπουλο. Αχ, τι ωραία, ναι, ναι, ναι. Έχει μια σως εδώ στο κέντρο που σίγουρα θα έχει του κόσμου τα μπαχαρικά. Ξεκινάμε. Φύγαμε, φύγαμε. Αχ. Χεράκι βλέπω. Χεράκι, ναι, ναι, ναι. Εντάξει, θα σας ακολουθήσω. Okay. Οι λαοί της ερήμου, οι πολλές φυλές των Βερβερίνων, έφτιαχναν το κουσκούς χωρίς λάδι και βούτυρο, κυρίως με λαχανικά και κοτόπουλο. Αργότερα οι Άραβες κατακτητές έφεραν εκτός από την αρχιτεκτονική την κλασική κουζίνα της Βαγδάτης. Τα μπαχαρικά ήρθαν από την Κίνα και την Ινδία. Έτσι, η μαροκινή κουζίνα γίνεται γλυκόξινη, το κρέας μαθαίνει να αγαπάει τον χουρμά, τα δαμάσκηνα και τους σκληρούς καρπούς. Πολύ καλό. Κάπου εδώ ολοκληρώνουμε το πρώτο αφιέρωμά μας στο εξωτικό Μαρακές. Στο δεύτερο μέρος, που θα είναι εξίσου συναρπαστικό με το πρώτο, θα περιπλανηθούμε στην υπέροχη παλιά πόλη με τα παραδοσιακά σουκς, θα επιστρέψουμε στην Τζαμά Ελφνά για ένα υπέροχο ρεπορτάζ με street food και θα μπούμε σε ένα από τα ακριβότερα ξενοδοχεία παλάτια του κόσμου. Μέχρι τις επόμενες εικόνες, να είστε όλοι καλά. Ο Τάσος Δούσης και οι συνεργάτες του για την εκπομπή εικόνες για ασυνήθιστα ταξίδια, εξωτικούς, δύσκολους προορισμούς για Ελλάδα, Ευρώπη, Ασία, Ανατολή εμπιστεύονται μόνο κορυφαίους ταξιδιωτικούς πράκτορες. Οργανώνουμε τα ταξίδια μας με τους έμπιστους συνεργάτες μας για να μην έχουμε προβλήματα και εκπλήξεις. Ακολουθήστε μας στο YouTube, στο Instagram και στο Facebook και κερδίστε παράλληλα πλούσια ταξιδιωτικά δώρα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Μπείτε στους διαγωνισμούς μας και κάθε εβδομάδα, εάν είστε ο τυχερός, θα κερδίσετε διαμονή σε πολυτελή ξενοδοχεία και ξενώνες σε όλη την Ελλάδα. Δεν επιτρέπεται να φαίνεται κανένα μέρος του σώματός του. Αν μας αφήσει και η Βασούλα να μιλήσουμε, που δεν έχει βάλει γλώσσα μέσα της, ίσως να σωθούμε και να κάνουμε και το ρεπορτάζ. Σπάνιο βέβαια, αλλά λέμε τώρα. Ενώ εμείς... Τέλος. Περνάω ένα αληθινό δράμα, δεν με καταλαβαίνει κανένας. Οικονομόπουλο έχει βάλει. 9 η ώρα το πρωί! 9 η ώρα το πρωί θα τα σπάσω όλα εδώ μέσα! Όπως θα ξυπνήσω για να ό,τι καλύτερο! Ρωτώ να πάω δίπλα! Συμφωνείς ότι είναι μια κοσμοπολιτική πόλη το Μαρακές? Ναι. Μου φαντάζει ναι και όχι. Τι να σου πω. Λέγε. Ναι. Ξεκάθαρα. Τι να σου πω. Έλα, βγάλτε λίγο, εδώ, εδώ, στην κάμερα. Και εδώ βλέπουμε τύπο ο οποίος πουλάει, ρε παιδιά, να έχετε το Θεό σας στο δρόμο μακαρόν. Βλέπετε. Μακαρόν στο δρόμο. Ένα τρώει 8 πεθαίνει.